Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα ότι με την εντολή Explode που βρίσκεται σε αυτό το σημείο μπορούμε να διασπάσουμε στα συστατικά από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο block όπως παραδείγματος χάρη είναι αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Εκτός όμως από τα block τα οποία μπορεί να διασπάσει το Explode μπορεί να διασπάσει και αντικείμενα τύπου Polyline ή κάποια διάσταση. Παραδείγματος χάρη να πάρουμε το explode, επιλέξουμε το πολύγωνο και πατήσουμε enter. Το έχει διασπάσει στα στοιχεία από τα οποία αποτελείται. Εάν εφαρμόσουμε το explode σε κάποιο block, θα το διασπάσει στις γραμμές και στους κύκλους από τους οποίους αποτελείται. Τέλος, τη διάσταση μπορούμε να την κάνουμε explode και να δούμε ότι έχει διασπαστεί το κείμενο οι γραμμές και τα σύμβολα τερματισμού από τα οποία είναι σχεδιασμένοι.